σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα κοντά σας πιστοί στο καθιερωμένο μας ραντεβού στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη. Καθημερινά εδώ στην εκπομπή μας αναλύουμε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και αναφέρομαι στη ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική. Καθημερινά αυξάνονται τα περιστατικά επιθέσεων, ληστείων αλλά και διακίνησης ναρκωτικών. Αυτό το πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό ζήτημα θα το συζητήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας, καθώς έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη τον κύριο Γιώργο Σταματάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στη Δυτική Αττική, κύριε Σταματάκη, γνωρίζουμε πολύ καλά πως η εγκληματικότητα κυριολεκτικά έχει χτυπήσει κόκκινο. Πριν από μερικές ημέρες, μάλιστα, είχαμε και περιστατικά, ένα περιστατικό βίας στον Δήμο Ασπροπύργου, καθώς, όπως και εσείς είστε ενήμερος, Ρωμά επιτέθηκαν σε τρεις εργαζόμενους του Δήμου με σκοπό να τους ληστέψουν και ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί και στο Δήμο Φιλής. Πόσο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έχετε εσείς στην κατοχή σας και γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ως προς την αύξηση της εγκληματικότητας? Δυστυχώς η κατάσταση στη Δυτική Αττική είναι τραγική. Αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράψατε είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά και στο θριάσιο πεδίο αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική. Και δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι πλέον δεν ελπίζουμε πολλά. Το θριάσιο πεδίο και η Δυτική Αττική είναι δυστυχώς παραδομένα στην ανομία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών. Μάλιστα και το συγκεκριμένο περιστατικό που είπατε, έγινε και μια κινητοποίηση από πολίτες του Δήμου Ασπροπύργου, οι οποίοι έκλεισαν συμβολικά την επόμενη μέρα. Ναι. Βέβαια δεν είναι η μόνη κινητοποίηση και στο παρελθόν έχουν γίνει ανάλογες κινητοποίησεις και στον Ασπρόπυργο αλλά και γενικά σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Αλλά δυστυχώς, όπως γνωρίζετε κι εσείς, η εγκληματικότητα καλά κρατεί. Αποτελέσματα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι δεν έχουμε, γιατί είστε κι εσείς δημοσιογράφος, ασχολείστε με την καθημερινότητα και εδώ στην περιοχή. Οπότε τα γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι δυστυχώς δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχουμε στην πάταξη της εγκληματικότητας σε αυτή την τόσο δύσκολη περιοχή που είναι η Δυτική Αττική. Γνωρίζουμε πως οι αστυνομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε οριακή κατάσταση λόγω των ελλείψεων, των σημαντικών ελλείψεων. Και θα ήθελα, κύριε Σταματάκη, να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Τα προβλήματα δυστυχώς είναι τεράστια. Η κρίση, η οικονομική κρίση, όπως χτύπησε όλους μας, χτύπησε και εμάς την αστυνομία, τον τομέα της ασφάλειας, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη τη δική μου είναι τραγικό λάθος, γιατί πιστεύω ότι όταν δεν ζούμε σε ένα περιβάλλον ασφαλές, δεν μπορεί ένας λαός ούτε να προκόψει, ούτε να ευημερήσει, ούτε να προοδεύσει. Πιστεύω ότι η ασφάλεια είναι πρωταρχικός παράγοντας, ούτως ώστε να υπάρχει ευημερία σε έναν τόπο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, λοιπόν, η κρίση χτύπησε πάρα πολύ άσχημα και την αστυνομία και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε μέσα, αλλά και σε έμψυχο δυναμικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και όπως μπορούμε όλοι μας πάρα πολύ απλά να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να έχουμε αστυνόμευση χωρίς αστυνομία. Μακάρι να υπήρχε ένας μαγικός τρόπος, μια μαγική συνταγή που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε αστυνόμευση και ασφάλεια στον κόσμο, στον πολίτη, που την έχει τόσο πολύ ανάγκη, χωρίς να έχουμε αστυνομικούς. Και πόσο μάλλον στις περιοχές αυτές που προαναφέραμε, έτσι ακριβώς, στη Δυτική Αττική. Αλλά δωρεάν αστυνόμευση δεν μπορεί να γίνει, δεν έχει βρεθεί ακόμα αυτή η μαγική συνταγή. Και από όσο μας αναφέρατε, υπάρχουν, είπατε, σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού και οχημάτων στη Δυτική Αττική. Δεν το συζητώ. Τα πάντα. Από αλεξίσφαιρα, δεν λέμε τώρα, από αλεξίσφαιρα γυλαίκα, από εξοπλισμό, από ασύρματους. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία επικοινωνεί με ασύρματους που επικοινωνούσε πριν 20 χρόνια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με αναλογικές ενδοεπικοινωνίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο ότι μπορεί οποιοδήποτε να ακούσει το τι ο ένας αστυνομικός με τον άλλον διαβιβάζουμε μεταξύ μας κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης ενός συμβάντος. Έτσι, και είναι πολύ λογικό να κλονίζεται έτσι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των πολιτών. Οπωσδήποτε. Τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις, τέτοιες σοβαρές ελλείψεις. Δεν το συζητώ. Το αίσθημα ανασφάλεια των πολιτών είναι τεράστιο και ειδικά εδώ στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, που ξέρουμε ότι διαβιούν ως επιτοπλίστων απλοί λαϊκοί άνθρωποι του Μεροκάματου και του Μόχθου, έχουν φτάσει στο σημείο να κάθονται μέσα στο σπίτι τους το βράδυ, γιατί δυστυχώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βγουν έξω να διασκεδάσουν και να χαλάσουν χρήματα, στο σπίτι τους να δουν ενέργο στην τηλεόραση και να είναι με την ψυχή στο στόμα, να το πω στην καθομιλουμένη όπως το λέμε, κυριολεκτικά, να μπει κάποιος από το μπαλκόνι ή από την πόρτα ή από το παράθυρο και να τους απειλήσει, να τους βιάσει, να τους κλέψει.
Τι να λέμε, δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση πλέον, είναι τραγική, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τεράστιες οι ελλείψεις σε οχήματα. Τι να πούμε, ένα στόλος γερασμένος από αυτοκίνητα τα οποία μπορεί να έχουν και 800 και ένα εκατομμύριο χιλιάδες χιλιόμετρα απάνω, 800.000 ένα εκατομμύριο χιλιάδες χιλιόμετρα. Τι να πούμε, ότι οι αστυνομικοί συνάδελφοι δικοί μου αναγκαζόμαστε και προβαίνουμε στον γνωστό σε όλους μας ρεφενέ για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα ζευγάρι τακάκια, να βγάλουμε να μπορεί το φρενάρι το περιπολικό ή να αλλάξουμε τα λάδια για να μπορεί να βγει ένα περιπολικό να αστυνομεύσει όσο μπορεί να αστυνομεύσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πραγματικά, έτσι όπως μας το παρουσιάζετε, κύριε Σταματάκη, είναι τραγική η κατάσταση. Δυστυχώς. Η πολιτεία όμως έχει κινητοποιηθεί με στόχο την ενίσχυσή σας. Ποια είναι η μέρημνα που έχει ληφθεί επ' αυτό? Δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι τίποτα τέτοιο δεν έχει συμβεί. Δεν έχουμε δει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Οι υπηρεσίες Δυτικής Αττικής είναι υποστελεχωμένες σε τεράστιο βαθμό. Όταν λέμε σε τεράστιο, μιλάμε σε τεράστιο βαθμό. Εξοπλισμός πάλι δεν υπάρχει ούτε και για αυτό το πράγμα πρόνοια. Τι να πω, αστυνομικοί δεν υπάρχουν. Μέσα δεν υπάρχουν. Πώς θέλουμε αστυνόμευση, δεν γίνεται, είναι αδυνατόν. Στη Δυτική Αττική, ποιο είναι το ποσοστό της αστυνομικής δύναμης που επιχειρεί, κύριε Σταματάκη? Αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι πρέπει να είμαστε γύρω στο 40% κάτω της προβλεπόμενης δύναμης. Τουλάχιστον 40% κάτω. Και κάποιες υπηρεσίες πραγματικά είναι στα όρια του να κλείσουν. Mm-hmm. Και μιλάμε για νευραλικές υπηρεσίες, όπως π.χ. είναι το Τμήμα Ασφαλείας του Αστροπύργου, που αυτή τη στιγμή είναι εκεί, υπάρχει το 1 τρίτο της προβλεπόμενης δύναμης. Και που κατά τη γνώμη τη δικιά μου, ακόμα και η προβλεπόμενη δύναμη, που αυτή τη στιγμή προβλέπεται βάσει του οργανογράμματος, είναι μικρή. Είναι μικρή για τόσο νευραλικές υπηρεσίες όπως είναι, ας πούμε, το Τμήμα Ασφαλείας Αστροπύργου ή άλλα τμήματα ασφαλείας του Τριασίου Πεδίου, της Ελευσίνας, της Μάνδρας. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες και πάνω στην αυτή την τεράστια υποστελέχωση έρχεται και η χαριστική βολή η οποία μας δίνει η ελληνική αστυνομία και η κυβέρνηση, η οποία τι είναι, ότι σε καθημερινή βάση αστυνομικοί από τη Δυτική Αττική καλούνται να φύγουν από εδώ, από αυτή την τόσο δύσκολη, τόσο επικίνδυνη, τόσο εγκληματογόνα περιοχή, και να πάνε στο κέντρο της Αθήνας, στις γνωστές φυλάξεις των υποτιθέμενων επισήμων και των υποτιθέμενων στόχων. Που θα μπορούσαν να είχαν ιδιωτική ασφάλεια. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θα μπορούσαν να έχουν ιδιωτική ασφάλεια, αλλά αυτή τη στιγμή αυτές οι υπηρεσίες είναι υπερπλήρεις. Δηλαδή, η Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων αυτή τη στιγμή υπαριθμεί 4.500 αστυνομικούς, ενώ οι μάχημες υπηρεσίες έξω, οι οποίες είναι ταγμένες στο να προσφέρουν ασφάλεια στον πολίτη, οι πραγματικά ψυχοραγούν. Και όχι μόνο ψυχοραγούν, σας λέω, ότι καθημερινά έχουμε και αυτή την αιμορραγία. Να στέλνουμε τώρα σε αστυνομικούς από τα Μέγαρα να πάνε στο κέντρο της Αθήνας για να φυλάξουν τους εντός εισαγωγικών επισήμους και τους εντός εισαγωγικών στόχους. Από εκεί πέρα λοιπόν τι να πούμε ότι... Είναι λάθος διαχείριση, γιατί είναι γνωστό το ότι η Δυτική Αττική έχει όλα αυτά τα προβλήματα, καθημερινά διαπράττονται εγκλήματα. Παρόλα αυτά όμως δεν συμβαίνει, δεν αλλάζει αυτή η κατάσταση, έτσι όπως μας το περιγράφετε. Εννοείται ότι είναι γνωστό, εμείς σαν σωματείο από την πλευρά μας, με όλους τους τρόπους και στις κατηδίαν συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες και μέσω των μέσων, όπως αυτή τη στιγμή το δικό σας βήμα το οποίο μας παραχωρήσατε, και μέσα από εφημερίδες, μέσα από site, μέσα από ραδιόφωνα, έχουμε κάνει γνωστό σε όλους και όλοι το γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην ξέρει ότι η Δυτική Αττική είναι πλέον εγκληματογόνος περιοχής σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως. Το γνωρίζει πλέον και ο κάτοικος της πιο αγωματισμένης περιοχής αυτής της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σταματάκη, να ακουστεί η δική σας φωνή και πραγματικά, γιατί είναι η κατάσταση οριακή έτσι όπως ακριβώς μας την περιγράψατε. Στην κοφού την πόρτα, κυρία Χολδρογιάννη, όσο θέλεις βρόντα. Δεν βλέπουμε, σας λέω, καμία εξέλιξη προς το βέλτιστο βλέπουμε. Αντιθέτως, καθημερινά κινήσεις οι οποίες μας αποδυναμώνουν ακόμα περισσότερο. Ακόμα και σήμερα φεύγουν άτομα από τη Δυτική Αττική και πηγαίνουν σε προνομιούχες υπηρεσίες, σε φυλάξεις υποτιθέμενων επισήμων, στόχων και αυτά και αυτά που τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε όλοι πλέον. Δεν είναι κάτι που σας λέω εγώ. Αυτή τη στιγμή ο μόνος που δεν έχει συνοδεία είμαι εγώ και η μάνα μου, πως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, και δεν ξέρω αν το μεταξύ και η μητέρα μου έχει πάρει κάποιον αστυνομικό συνοδό και δεν μου το έχει πει. Έχετε δίκιο, κύριε Σταματάκη. Μας περιγράφετε την κατάσταση έτσι όπως ακριβώς είναι. Μα δεν μπορούμε να αεροποιήσουμε τις καταστάσεις τώρα. Τι να λέμε, να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και τους εαυτούς μας? Η κατάσταση είναι τραγική. Ποια είναι τα εγκλήματα που διαπράττονται στη Δυτική Αττική, τι είδους εγκλήματα παρατηρείτε? Τα πάντα. Δεν υπάρχει κάποια μορφή εγκληματικότητας η οποία να μην υπάρχει στη Δυτική Αττική.
Από τι? Από κλοπές, ληστείες σε καθημερινή βάση. Εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο καυσίμων, λαθρεμπόριο τσιγάρων, σωματεμπορία, σκραπ, τα γνωστά σκραπ που κλέβουν αυτοκίνητα και έρχονται εδώ στις περιοχές του Αστροπύργου και του Ιδρυσίου Πεδίου, τα διαλύουν και πουλούν τα ανταλλακτικά. Δεν υπάρχει κάποια μορφή εγκληματικότητας που να μην υπάρχει στην Δυτική Αττική. Τα πάντα. Τα πάντα. Τι να πούμε από εκεί και πέρα. Και καθημερινή μικροεγκληματικότητα συζητάμε. Κλοπές, καθημερινά, διαρρήξεις σε σπίτια, σε αυτοκίνητα. Σας είπα, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών είναι τόσο μεγάλο που πλέον ο άλλος δεν αισθάνεται ασφαλής μέσα στο ίδιο δυστυχώς το σπίτι. Δυστυχώς είναι έντονο και γίνεται ακόμα πιο έντονο όλες αυτές, έτσι, όλο αυτό το διάστημα και δυστυχώς η κατάσταση δεν την βλέπουμε να πηγαίνει προς να αλλάξει προς το θετικό. Με λύπη μου το προσυπογράφω και εγώ αυτό το πράγμα. Με λύπη μου το προσυπογράφω. Περιμένουμε τώρα να κάνουμε κάποια συνάντηση με την καινούργια ηγεσία της αστυνομίας, την καινούργια φυσική ηγεσία. Είχαμε κρίσεις πριν λίγο καιρό, άλλαξε ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας και τώρα πριν κάποιες μέρες άλλαξε κάποια αξιωματική. Έχουμε ζητήσει κάποια ραντεβού με την πολιτική και με τη φυσική ηγεσία. Περιμένουμε. Τι σας έχουν πει? Μέχρι στην αναμονή. Μέχρι στιγμής είμαστε στην αναμονή. Περιμένουμε τα πολυπόθητα ραντεβού. Τουλάχιστον να πούμε και εμείς τις απόψεις μας σαν άνθρωποι της καθημερινής μάχης και του πεζοδρομίου. Γιατί, ό,τι και να λέμε, κυρία Χοντρογιάννη, όσα ξέρει ο απλός αστυνομικός που είναι κάθε μέρα στον πόλεμο και στη μάχη εσείς και στη φωτιά, το βιώνετε δεν καθημερινά. Κανένας μέσα σε ένα γραφείο. Φυσικά, και πίσω από την ασφάλεια του γραφείου του. Επομένως, η μέρημνα του Υπουργείου. Περιμένετε να δείτε ποια. Για μία συνάντηση. Για μία συνάντηση τουλάχιστον. Από αυτά τα πράγματα τα οποία θα εκθέσουμε και θα παραθέσουμε, τη γνώμη και τις απόψεις μας, μήπως κάποια από αυτά τα πράγματα τουλάχιστον. Επομένως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια μέρημνα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν υπάρχει δείτε, κάτι. Μέρημνα από τη στιγμή, σας λέω, που δεν ενδυναμώνονται οι υπηρεσίες Δυτικής Αττικής, τι μέρημνα να υπάρξει. Από τη στιγμή που όταν πριν 1,5 μήνα τοποθετήθηκαν οι εξερχόμενοι αστυνομικοί, αστυφύλακες, βγήκαν από τις σχολές της αστυνομίας. Και στη Δυτική Αττική ήρθαν μόνο 50 άτομα. Ο μικρότερος αριθμός από όλες τις διευθύνσεις ήρθε στη Δυτική Αττική. Όταν αλλού πήγαν 200 στη Δυτική, ήρθαν 50. Από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε σε πόσο προτεραιότητα είναι για αυτούς που έχουν. Που έχουν τέλος πάντων την ευθύνη η Δυτική Αττική. Το καταλαβαίνουμε, είναι αυτονόητο. Μιλάνε πράξεις. Και είναι ενήμεροι για την κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ενήμεροι παρόλα αυτά. Η πολιτική και η φυσική ηγεσία δεν είναι ενήμεροι για την κατάσταση της ηγεσίας. Καθημερινά. Δεν είναι όλη η Ελλάδα. Βέβαια. Στον Εύρο, να πάμε και ρωτήσουμε έναν πολίτη, θα μας το πει ότι η Δυτική Αττική είναι πιο κλιματογόνης περιοχή. Σωστά. Δεν είναι δυνατόν να μην το ξέρει η πολιτική και η φυσική ηγεσία. Είναι αδύνατο. Επομένως, κύριε Σταματάκη, δεν σας βλέπω αισιόδοξο για το να αλλάξει, να διαμορφωθεί διαφορετικά η κατάσταση ως προς την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Με όσα έχουμε μέχρι δει. Στιγμής, μέχρι τουλάχιστον. Στιγμής, όχι. Αισιόδοξο εννοείται ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Εμείς με την ελπίδα ζούμε ότι κάποια στιγμή θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε αυτή η κατάσταση εδώ να αλλάξει. Γιατί, όπως γνωρίζετε κι εσείς, και εμείς είμαστε εδώ κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, εδώ μένουμε εμείς, εδώ μένουν οι οικογένειές μας, δεν είμαστε επισκέπτες, ούτε ερχόμαστε να πιούμε ένα καφέ στον Ασπρόπυργο και να πάμε το βράδυ να κοιμηθούμε στην Εκάλη. Βεβαίως. Εσείς τι σπράτετε από τους κατοίκους αυτών των περιοχών, που βρίσκεστε καθημερινά, έτσι, ανασφάλεια. Έρχεστε καθημερινά με τους πολίτες. Ανασφάλεια και αγανάκτηση. Ανασφάλεια και αγανάκτηση τεράστια. Από τους ανθρώπους εδώ της Δυτικής Αττικής, των μεροκαματιάριδες, να το πω έτσι απλά, στην καθομιλουμένη της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι είναι ξεχασμένοι και παρατημένοι στο έλεος. Και ίσως αυτός να είναι και ένας λόγος, ο οποίος αυτή η κατάσταση να το περιεφίσταται. Ίσως να φταίει ότι στη Δυτική Αττική δεν διαβίουν ούτε επιχειρηματίες, ούτε εφοπλιστές, ούτε πολιτικοί σημαίνοντα εντός εισαγωγικών πρόσωπα για κάποιους, γιατί για μένα σημαίνουν είναι. Ο κάθε άνθρωπος ή ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Έχει δικαίωμα λοιπόν στην ασφάλεια κατ' εμέ, αλλά δυστυχώς ίσως να φταίει και αυτό. Και αδιαφορούν εδώ για τη Δυτική Αττική. Διαφορετικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Διαφορετικά δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη εξήγηση. Μάλλον ο απλός κόσμος του μεροκάματος της Βιοπάλης δεν είναι τόσο σημαντικός για αυτούς που έχουν την ευθύνη στα χέρια τους. Μάλλον, κατά τη γνώμη τους, μπορεί να μην δικαιούται, να μην έχει δικαίωμα αυτός ο απλός λαός στην ασφάλεια. Από διαφορετικά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μπορώ να δώσω εγώ μια λογική εξήγηση για αυτό το πράγμα.
Ποια είναι τα μέτρα που θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν εκτός από το να στελεχωθούν οι υπηρεσίες και να υπάρχει μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη στην περιοχή της Δυτικής Αττικής? Ποια άλλα μέτρα πιστεύετε ότι είναι σημαντικά να γίνουν προκειμένου να περιοριστεί η εγκληματικότητα, κύριε Σταματάκη? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, μακάρι να μπορούσαμε το οικονομικό επίπεδο, το επίπεδο διαβίωσης όλων των πολιτών να ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση και ο κόσμος να μην είχε και την ανάγκη να παρανομήσει. Γιατί ο άλλος από τη στιγμή, ο κάθε πολίτης ο οποίος παρανομεί, παρανομεί για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Δεν παρανομεί γιατί, για να παρανομήσει. Μακάρι λοιπόν όλοι να είχαμε ένα βιωτικό επίπεδο τέτοιο, το οποίο να μας επέτρεπε να διαβιούμε άνετα και να μην είχαμε φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Όσο λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει και όσο δεν μπορούν να ληφθούν άμεσα άλλα μέτρα, ούτως ώστε να αλλάξει όλη η δομή της κοινωνίας μας, ο μόνος που μπορεί να παρέχει ασφάλεια είναι ο θεσμός της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτως ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω εάν αυτοί που έχουν την ευθύνη θα πρέπει να χαράξουν κάποιες πολιτικές, οι οποίες είναι πολιτικές αυτές, με κοινωνικοποίηση κάποιων ομάδων, με διάφορους τέλος πάντων τρόπους που υπάρχουν. Δεν είναι τώρα τις παρούσεις να κάτσω να τους αναλύσω εγώ αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε το επίπεδο της εγκληματικότητας να πέσει. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ο μόνος τρόπος είναι η αστυνομία. Αν δεν ενδυναμωθεί η αστυνομία, δεν μπορούμε να έχουμε αστυνόμευση, ούτε να περιμένουμε αστυνόμευση, ούτε μπορούμε να έχουμε πάταξη εγκληματικότητας. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, μαγικές συνταγές. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα καθαρά προτεραιοτήτων. Θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο, στον πολίτη, ασφάλεια ή δεν θέλουμε? Αυτό που είπατε είναι θέμα προτεραιότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πάρουμε απόφαση να δώσουμε στον πολίτη ασφάλεια, γνωρίζουμε τους τρόπους. Θα δώσουμε και χρήματα λοιπόν στην ασφάλεια, θα δώσουμε και βαρύτητα στην ασφάλεια, θα δώσουμε και στην ομάδα. Λοιπόν, να δοθεί περισσότερη έτσι, βαρύτητα στον απλό πολίτη και όχι έτσι να γίνονται διακρίσεις. Αυτό που παρατηρούμε στην καθημερινότητα, κύριε Σταματάκη. Βέβαια, οπωσδήποτε. Γιατί σας λέω κάτι. Ότι αυτή τη στιγμή 4.500 αστυνομικοί φιλούν τους επισήμους και τους στόχους και τους από εδώ και το από εκεί. Που θα μπορούσε να είχαν άλλη ασφάλεια όπως προαναφέραμε. Και τον απλό πολίτη ψάχνει να βρει αστυνομικό και δεν βρίσκει πουθενά. Ο απλός πολίτης ψάχνει να βρει αστυνομικό και δεν βρίσκει πουθενά. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό γιατί η κατάσταση είναι γνωστή και παρόλα αυτά μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση προς αντιμετώπιση. Είναι καθαρά θέμα βούλησης και προτεραιοτήτων. Είναι καθαρά βούληση και προτεραιοτήτων. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από τη στιγμή που δεν υπάρχει απαιτούμενη βούληση. Όταν υπάρχει απαιτούμενη βούληση για το οτιδήποτε, τα πάντα γίνονται. Mm-hmm. Και υπάρχουν τρόποι. Κόβουμε από κάπου αλλού και δίνουμε κάπου αλλού. Πιστεύω ότι στην ασφάλεια θα πρέπει να δώσουμε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτή είναι η δική μου. Αν δεν είναι αυτόν που έχουν την κατά τον νόμο ευθύνη, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι παρά μόνο να το λέω. Οι τοπικοί φορείς, κύριε Σταματάκη, πόσο συμβάλλουν? Ποια είναι η αρρωγή των τοπικών φορέων? Κοιτάξτε να δείτε, με τους κατατόπους δήμους, εμείς σαν σωματείο έχουμε μια καλή συνεργασία. Όλοι προς τον ίδιο δρόμο, τον ίδιο δρόμο βαδίζουμε και στον ίδιο πόλεμο είμαστε συμπολεμιστές. Δεν έχουμε προβλήματα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εννοείται ότι και κάθε τοπική αυτοδιοίκηση και ο κάθε δήμος οπωσδήποτε θέλει την ασφάλεια στην περιοχή του. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα, με κάποιους υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία, με κάποιους όχι. Είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα ο Δήμος Φιλής που είχε δώσει αυτοκίνητα, σας είχε ενισχύσει αν δεν κάνω λάθος το προηγούμενο διάστημα. Είχαν γίνει κάποιες ενέργειες από το Δήμο Φιλής, mm-hmm. με την εγκατάσταση μιας υπηρεσίας της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Δυτικής Αττικής στην περιοχή του Ζεφυρίου, κάτι βέβαια το οποίο μας έβρισκε αντίθετους, γιατί πιστεύαμε. Και όπως αποδείχθηκε και του αποτελέσματος, δυστυχώς το λέω αυτό, με λύπη μου, ότι η μεταφορά αυτής της ειδικής υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περιοχή θα είχε περισσότερο αρνητικά αποτελέσματα παρά θετικά. Τέλος πάντων, αυτή η μετεγκατάσταση έγινε. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορείτε να βασιζόσαστε και στη βοήθεια του κάθε φορέα έτσι, τοπικού, δεν είναι αυτό δεν λύση. Αυτό δεν είναι λύση. Πήγε ο Δήμος Περιστερίου, mm-hmm. παραχώρησε ένα κτίριο στο Περιστέρι. Στο οποίο συστεγάστηκαν η τροχέα Εγάλιο και η τροχέα Περιστερίου
το οποίο κτίριο αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει πάμπολες διαμαρτυρίες, έχουμε ενοχλήσει παντού και έγγραφα προς τον πρώην αρχηγό, προς τον πρώην υπουργό για αυτό το θέμα, ένα κτίριο το οποίο όχι δεν πλήρει προϋποθέσεις, μιλάμε ότι είναι πραγματικά τρόγλι, όχι για να στεγαστούν αστυνομικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα για δύο υπηρεσίες τροχέας, οι οποίες καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες πολίτες και εξυπηρετούν δύο τεράστιους δήμους, το Δήμο Περιστερίου και το Δήμο Εγάλαιο. Μιλάμε για κτίριο το οποίο είναι παντελώς ακατάλληλο και επικίνδυνο. Επικίνδυνο. Ένα αυθαίρετο κτίριο το οποίο έχει χτιστεί πριν το 1955 και δεν έχει καταφυστεί χάρη κάποιας διάταξης. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό ξέρω. Με αυτό σας λέω. Δεν μπορείτε να βασιστείτε στην λεημοσύνη του κάθε Δήμου ή του κάθε φορέα. Του κάθε φορέα. Mm-hmm. Και ο κάθε Δήμος και ο κάθε φορέας θα δώσει αυτό που θέλει, που προαιείται. Δεν μπορούμε όμως την ασφάλεια αυτή τη στιγμή και να τη βασίσουμε. Και στις αρμοδιότητες του κάθε Δήμου. Να τη βασίσουμε στο ότι προαιρείστε. Mm-hmm. Ούτε μπορούμε σε αυτή τη στιγμή, σαν σωματείο, να μπαίνουμε στις διαδικασίες που μπαίνουμε. Το να πηγαίνουμε και να ζητάμε από τον κάθε εφοπλιστή, από τον κάθε επιχειρηματία να μας φτιάξει τα οχήματα, να μας βοηθήσει, να μας πάρει υλικό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να μας κάνει δωρεά κάποια λεξίσφαιρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί με επαιτία να περιμένουμε ασφάλεια. Και ούτε μπορεί η ασφάλεια να βασιστεί στην καλή καρδιά, να το πω έτσι. Του καθενός. Βέβαια. Κύριε Σταματάκη, η νεανική παραβατικότητα παρατηρούμε ότι βρίσκεται ιδιαίτερα σε έξαρση στην Ελλάδα. Όσον αφορά αυτή την ηλικιακή ομάδα, τι είδους εγκλήματα διαπράττουν και πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτού του είδους η έξαρση? Κοιτάξτε, εδώ πέρα στην περιοχή μας υπάρχουν συμμορίες ανηλίκων, οι οποίοι ως επιτοπλίστων διαπράττουν μικροκλοπές, μπορεί και μικρολιστίες, δηλαδή σταματούν αυτοκίνητα και επιτίθενται στους οδηγούς, μπορούν να τους παίρνουν κάποια χρήματα. Ή τώρα πριν μερικές μέρες εδώ στην περιοχή του Καματερού και των Λιωσίων πιάστηκαν τρεις ανήλικοι οι οποίοι πετούσαν πέτρες σε λεωφορεία και έσπαγαν τα τζάμια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο σοβαρό ατύχημα ή κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχουν μικροσημωρίες εδώ που λιμένονται εδώ την περιοχή, που δρούν εδώ στην περιοχή. Ως επιτοπλίστων αποτελούνται από ανήλικους Ρωμά, mm-hmm. αλλά και όχι μόνο. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόβλημα και έχει και αυτό τάσεις αυξητικές. Δυστυχώς, γενικά το έγκλημα έχει αυξητικές τάσεις εδώ στην περιοχή μας. Είδαμε και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό στο Πανεπιστήμιο, στην πρώην ΑΣΟΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την διακίνηση νέους χρήστες ναρκωτικών ουσιών και διακινητές. Ουσιαστικά η κατάσταση αυτή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Είναι έτσι συχνό φαινόμενο αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι τα πανεπιστήμια. Όπως γνωρίζετε και εσείς, προστατεύονται από το άσυλο. Η αστυνομία δεν μπορεί να μπει μέσα στα πανεπιστήμια και να συλλάβει, να επιβάλλει την τάξη και τον νόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά αυτό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι καθαρά αποφάσεις πολιτικές. Mm-hmm. Η αστυνομία εν κατακλείδη, όταν θα διαταχθεί, να ξέρετε ότι υπάρχει και το ψυχοδυναμικό, όχι σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα, με την έννοια πια ότι ο Έλληνας αστυνομικός έχει φιλότιμο. Αγαπάει αυτό που κάνει, θέλει να προσφέρει στον πολίτη. Θέλει να είναι κοντά στον πολίτη. Θέλει να προσφέρει στον πολίτη, γιατί ξέρει ότι προσφέρει με την ευρία έννοια στην οικογένειά του, γιατί αυτός ο πολίτης που προσφέρει είναι η οικογένειά του, γιατί ο αστυνομικός από εκεί προέρχεται. Ο μέσος αστυνομικός δεν είναι γιος ούτε εφοπλιστή, mm-hmm. ούτε βιομηχάνου. Είναι παιδί που προέρχεται από τις λαϊκές τάξεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας αναφέρετε αυτή τη στιγμή. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, κύριε Σταματάκη. Γνωρίζουμε πως είστε μέλος του Πανευρωπαϊκού Σωματείου Αστυνομικών της Eurocop. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για τις δραστηριότητες του Σωματείου. Η Eurocop είναι το πανευρωπαϊκό συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπεί περίπου τις αστυνομίες 15 χωρών της Ευρώπης και γύρω στους λίγο παραπάνω από 700.000 αστυνομικούς πανευρωπαϊκά. Και είμαι εκλεγμένος, έχω εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου συνδικάτου και μέσα από τη θέση που έχω εκεί προσπαθώ και να προωθώ και τα δικά μας προβλήματα, βέβαια όχι μόνο τα προβλήματα των Ελλήνων αστυνομικών, γιατί όλες οι αστυνομίες σε όλες τις χώρες έχουν τα προβλήματά τους. Mm-hmm. Βέβαια, με λύπη μου, όχι τόσο σημαντικά όσο έχουμε εμείς έχουμε τεράστια προβλήματα.
Και σε αυτό, απάνω σε, αυτό το, σε αυτή την κατεύθυνση, τις τελευταίες μέρες είχαμε και ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λιθουανία, όπου παρουσίασα ένα project με τα προβλήματα της μετανάστευσης και όλες τις συνέπειες που έχει και στον Έλληνα αστυνομικό αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Και παρουσίασα κάποιες προτάσεις και ζητήσαμε τη βοήθεια του Πανευρωπαϊκού Συνδικάτου, οι οποίοι πλέον σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν προωθούν τα αιτήματά μας και προσπαθούμε και από εκεί. Πολύ ενδιαφέροντα. Να δούμε κάποιες λύσεις και κάποια βοήθεια. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα θέματα που μας λέτε και πολύ έτσι επίκαιρα θα λέγαμε. Κύριε Σταματάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ στο σημείο αυτό για αυτή την ευχάριστη δεν θα λέγαμε, συζήτηση αληθινή θα λέγαμε. Αληθινή. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο δύσκολο αυτό έργο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε και, ότι, και για τα φίλια αισθήματα της εκπομπής αλλά και του σταθμού. Προς την ελληνική αστυνομία. Ελπίζουμε να αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο και να περιοριστεί η εγκληματικότητα. Ήθε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:30 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.